Μετά από 2 ώρες διάσκεψη, ο δολοφόνος της Κάρολαϊν Κράουτς καταδικάστηκε με την εσχάτη των ποινών. Ισόβια κάθερξη και επιπλέον 11 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση. Νομίζω ότι ήταν μια ιστορική δίκη. Η Κάρολαϊν πλέον έγινε γυναίκα σύμβολο στον αγώνα κατά της βίας, κατά των γυναικών. Μιλώντας στη βρετανική Daily Mail, ο πατέρας της αδικοχαμένης Κάρολαϊν μετά το άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου αποκάλυψε πως σκοπεύει να αλλάξει το επώνυμο της μικρής Λιδίας. Όταν τελικά ολοκληρώσει την ποινή του και πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα είναι ζωντανός μέχρι τότε, θα είναι ένας άνθρωπος αλλαγμένος, κατεστραμμένος, πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική του ηλικία. Θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη του, ούτε θα έχει την παραμικρή επαφή μαζί της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο κατηγορούμενος ήθελε να σκοτώσει. Στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Έχω την πλήρη βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος θέλεσε το έγκλημα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δόλος του ήταν να συγκαλύψει το έγκλημα. Είπε πως είδε την κορούλα του να υφίσταται ένα βίαιο περιστατικό. Δεν μας περιέγραψε όμως κάτι τόσο βίαιο. Ήταν ένα θέμα απολύτως διαχειρίσιμο. Πώς πυροδοτήθηκε ο θυμός του? Σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Από πλευράς υπεράσπισης έγινε η μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ο 34χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για θανάτωση ζώου καθώς και για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση. Ακόμη και το επιχείρημα ότι σκότωσε θολωμένος καταρρίφθηκε όταν εναπόθεσε το παιδί στο σώμα της νεκρής μάνας. Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του. Και λόγω της έκτασης της υπόθεσης αλλά και τα πραγματικά περιστατικά που υπήρχαν, θεωρώ ότι σίγουρα ήταν μια ποινή η οποία και προβλέπονταν. Και σίγουρα ήταν και, δεν θα πω αναμενόμενη, αλλά τουλάχιστον λόγω της συνθήκες που υπήρξαν, ότι ενδεχομένως ήταν ένα από τα πιθανά σενάρια.